Διότι χθες είχαμε το πρώτο ύποπτο κρούσμα, το οποίο εξετάζεται στην Κεφαλονιά και αναφέρομαι στην ευλογιά των πιθήκων. Ο Αντώνης Κρητικός έχει όλο το ρεπορτάζ για να δούμε τι ακριβώς ξέρουμε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, σήμανε συναγερμός η αλήθεια είναι. Χθες, όταν λάβαμε τα μηνύματά μας οι δημοσιογράφοι ότι υπάρχει το πρώτο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων εντοπισμένο στην Κεφαλονιά από Βρετανό επισκέπτη, αντιλαμβάνεστε ότι σήμανε αυτός ο συναγερμός ο υγειονομικός. Που όμως, να πούμε ότι ξέρουμε να τον διαχειριζόμαστε, γιατί το πρωτόκολλο είναι αυτό που ακολουθούσαμε και στην περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Με την ειδική κάψουλα, δηλαδή. Μπράβο. Τι συνέβη δηλαδή. Έχουμε λοιπόν τον 29χρονο Βρετανό επισκέπτη, ο οποίος έφτασε στην Κεφαλονιά. Τουρίστας. Ναι. Με εξανθήματα. Με εξανθήματα που προσωμιάζουν σε αυτά της ευλογιάς των πιθήκων και άλλα συμπτώματα. Με τέτοια δηλαδή. Ναι. Είχε πυρετό, είχε λίγο κόπωση. Η συνοδοιπόρος του, η φίλη του, η σύντροφός του που ήταν μαζί δεν φέρει. Είναι ασυμπτωματική. Είναι συμπτωματική. Δεν φέρει ούτε εξανθήματα ούτε συμπτώματα. Ωστόσο, και οι δύο άμεσα με το ΣΕ-130 και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ σε ειδικές κάψουλες απομόνωσης μεταφέρθηκαν στο Αττικό, όπου έχουν ήδη εισαχθεί και νοσηλεύονται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Αττικό νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Έχει ληφθεί δείγμα. Θα γίνουν, εδώ είναι οι φωτογραφίες από τη μεταφορά τους. Βλέπετε ότι είναι ακριβώς οι στολές που μετέφεραν. Ούτε που το είχε φανταστεί ότι θα έρθει στην Ελλάδα και θα του τύχει τέτοιο πράγμα. Ναι. Θα ταξιδέψει σε κάψουλα. Να πούμε ότι. Πήγε στην Κεφαλονιά να κάνει κανένα μπάνιο. Αλλά... Δεν έχουμε κάποια περισσότερη πληροφορία για το εάν συνδέεται με την Αφρική αυτό που λέμε εκεί πέρα είναι μια αιστεία υπερμετάδοση. Όχι, αλλά βλέπει ότι τις τελευταίες μέρες η Βρετανία ανακοινώνει συνεχώς νέα κρούσματα ευλογιάς πιθήκων. Έχει διασκορπιστεί. Πρέπει να σας πω ότι έχει ληφθεί δείγμα το οποίο την Δευτέρα από τα ειδικά εργαστήρια θα δοθούν οι απαντήσεις για το αν πρόκειται τελικά για μόλυνση από το συγκεκριμένο ιό ή όχι. Είναι καλά στην υγεία τους και οι δύο. Η μία είναι και ασυμπτωματική, όπως είπαμε. Ωστόσο, θα παραμείνουν σε καραντίνα αυστηρή για να διαφυλαχτεί η δημόσια υγεία. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Εντάξει, που ακολουθεί ο ΕΟΔΗ. Εφόσον έχει εξαπλωθεί στην Ευρώπη, αργά ή γρήγορα θα σκάσει μύτη και εδώ τώρα. Ειδικά μέσω των τουριστικών ροών, Δημήτρη, που όλο και αυξάνονται τις τελευταίες. Θα περιμένουμε 200-300 πτήσεις την ημέρα έρχονται από την Ευρώπη. Και είχαμε και ότι είναι και πηγή υπερμετάδοσης μια σάουνα στην Μαδρίτη, πάμε στο ένα φεστιβάλ. Και πάμε να βρούμε τον Σπύρο Αλεξανδρίου, ο οποίος βρίσκεται στο Αττικό, να δούμε ποια είναι η εικόνα εκεί και ποιες οι πληροφορίες. Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα, Σπύρο. Καλή σας ημέρα. Να πούμε αρχικά ότι είναι Ρουμάνος στην καταγωγή, απλά ήρθε από την Βρετανία, ο 29χρονος. Όσο πάει μαθαίνουμε και περισσότερες πληροφορίες. Τα συμπτώματα που έχει εμφανίσει είναι δερματικά εξανθήματα, είναι απείρετος για την ώρα και είναι καλά, είναι ευδιάθετος από ό,τι μας μεταφέρει το νοσηλευτικό προσωπικό. Η σύντροφός του δεν έχει εμφανίσει κάποια συμπτώματα, είναι και αυτή απείρετη, νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Από ό,τι γνωρίζουμε θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση αργότερα για την πορεία της ευλογιάς των πιθήκων, την εξάπλωσή της στην χώρα μας, την ώρα που βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα στην Ευρώπη. Ήδη Γερμανία, Ισραήλ, Σουηδία, Νορβηγία έχουν ανακοινώσει νέα κρούσματα. Ενώ και κολλάει αύριο και, θα γίνουν οι εξετάσεις. Κολλάει και εύκολα η άτομη. Κολλάει από τα σεντόνια, κολλάει από τα πτά, από τον αγγίστον. Είναι λίγο θολό το τοπίο, αλλά εν πάση περιπτώσει, Σπύρο, πότε περιμένουμε, είπες, τα αποτελέσματα, τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα τα αποτελέσματα για να διευκρινιστεί αν πρόκειται για ευλογιά των πιθήκων ή για μια ανεμοβλογιά απλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο Αλεξανδρή και πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, αντιπρόεδρο του ΕΟΔΗ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, κύριε Παρασκευή. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ξέρετε, μαθαίνουμε αυτές τις πληροφορίες, το πρώτο ύποπτο κρούσμα, για να το λέμε και σωστά. Εσείς έχετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για το εάν συνδέεται το ταξίδι του με κάποιο ταξίδι στην Αφρική, πώς είναι η κλινική του εικόνα? Η κλινική του εικόνα, όπως αναφέρετε και εσείς, είναι ήπια. Η σύντροφός του είναι ασυμπτωματική. Δεν υπάρχει κάποιο δεδομένο το αν σχετίζεται με ταξίδι στην Αφρική, αλλά δεδομένης της διασποράς που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, το πιο πιθανό είναι να έχει μολυνθεί στη Μεγάλη Βρετανία ή ενδεχομένως αν σχετίζεται με κάποια άλλη χώρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή η ευλογιά των πιθήκων, αυτό το συγκεκριμένο, και η ανεμοβλογιά, ίδια συμπτώματα έχουν? Έχουν παρόμοια συμπτώματα. Οι δερματικές αλλοιώσεις είναι πιο σοβαρές, πιο εκτεταμένες στην περίπτωση της ευλογιάς των πιθήκων, αλλά πρόκειται για, έχετε δίκιο, για παρόμοια συμπτωματολογία. Δεν μου λέτε, αυτό είναι ο ιάσιμο καταρχήν, έτσι έχουμε πει.
Είναι, σε ό,τι αφορά, δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία, αλλά έχετε δίκιο στο γεγονός ότι τα περισσότερα περιστατικά αναρρώνουν από μόνο τους χωρίς να χρειάζεται κάποια θεραπεία. Και από τη στιγμή που κολλήσει κάποιος, σε πόσο διάστημα παρουσιάζει συμπτώματα, για παράδειγμα τα εξανθήματα? Συνήθως τα συμπτώματα εμφανίζονται σε διάστημα 5 με 14 ημέρες ή και λίγο, μπορεί και μέχρι 20 ημέρες μετά την ημερομηνία μόλυνσης. Τα συμπτώματα, τα εξανθήματα εμφανίζονται περίπου 1 με 3 ημέρες μετά την εμφάνιση του πυρετού ή κάποιων άλλων συμπτωμάτων όπως κεφαλαργία ή κόπωση. 14 ημέρες έως 20 και κολλάνε, όλο αυτό το διάστημα κολλάνε τους γύρω τους. Το θετικό είναι ότι από όσο γνωρίζουμε δεν είναι τόσο μολυσματικά τα άτομα όταν δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ θετικό, δεδομένου ότι αν κάποιος έχει συμπτώματα θα απομονωθεί και έτσι θα περιοριστεί και ο κίνδυνος διασποράς. Έχουμε ξεκαθαρίσει πώς μεταδίδεται, αν είναι μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο ή και αν τώρα για παράδειγμα από σεντόνια, από επιφάνειες μπορεί κάποιος να κολλήσει? Γενικά δεν μεταδίδεται πολύ εύκολα, αλλά χρειάζεται δηλαδή στενή προσωπική επαφή. Μπορεί κανείς να κολλήσει από κλινοσκεπάσματα, από σεντόνια, αν τυχόν υπάρχει βιολογικό υγρό εκεί, αν δηλαδή υπάρχει κάποια εστία που μπορεί να γίνει διασπορά, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα έχουμε έρθει και εμείς σε επαφή με τα σεντόνια και συνέχεια θα ακουμπήσουμε τα μάτια μας, τη μύτη μας, το στόμα μας. Άρα οι δύο αυτοί επισκέπτες που προφανώς έκαναν μαζί τις διακοπές τους, κύριε Παρασκευή, είναι πολύ πιθανό και η σύντροφός του να θετικοποιηθεί, αν ο ίδιος... Είναι πιθανό και γι' αυτό το λόγο έχει απομονωθεί και η σύντροφος του επισκέπτη, προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς και από αυτό το άτομο. Και να ρωτήσω, εγώ έχω την περιέργεια, τα εξανθήματα αυτά, πού τα πρωτοβλέπει ο άνθρωπος που έχει έρθει σε επαφή με τον ιό? Μαθαίναμε για γύρω από το στόμα, για τους αγκώνες. Σε ποια σημεία του σώματος εντοπίζονται αυτά? Συνήθως στο πρόσωπο. Τα εξανθήματα εμφανίζονται πρώτα στο πρόσωπο. Οπότε να σας αυτό, πω, ναι. Δύο λεπτά. Αυτό, επειδή οι φωτογραφίες είναι. Που είναι, την κάνουν πιο τρομακτική στο μυαλό μας. Δηλαδή τον κορονοϊό δεν βλέπαμε κάποιοι. Τούτο εδώ βλέπεις τις φωτογραφίες, τα εξανθήματα. Είναι σε όλους είναι αυτή η εικόνα ή οι φωτογραφίες που βλέπουμε είναι κάτι πολύ οξυμένο, ας πούμε? Σε κάποιους, έχετε δίκιο, σε κάποιους υπάρχει πιο ήπια εικόνα, μπορεί να υπάρχει πιο ήπια εικόνα, σε κάποιους η εικόνα μπορεί να είναι πιο βαριά. Και όταν δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι έτσι όπως το δείχνετε στη φωτογραφία. Και όταν αποθεραπευτεί φεύγουν αυτά, εξαφανίζονται? Ναι, ναι, τα συμπτώματα υποχωρούν και τα εξάρτημα. 14 επομένως ημέρες κάποιος μπορεί να νοσεί. Η θεραπεία ποια είναι, δηλαδή υπάρχει κάποια στιγμή κάποια φαρμακευτική αγωγή, με τον καιρό, με την πάροδο του χρόνου φεύγουν αυτά, πώς αντιμετωπίζεται? Κατά κανόνα υποχωρούν τα συμπτώματα και η νόσος χωρίς να χρειάζεται κάποια θεραπεία. Δεν υπάρχει εγκεκριμένη ειδική θεραπεία για το συγκεκριμένο νόσημα. Υπάρχει κάποια υποστηρικτική θεραπεία για τα συμπτώματα. Άρα τίθεται σε απομόνωση ως ότου υποχωρήσουν τα συμπτώματα του ασθενούς. Ναι, ακριβώς. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι θα νοσηλεύονται στο χειρότερο σενάριο, για παράδειγμα, στις μονάδες COVID, γιατί υπάρχουν στα νοσοκομεία κάποιοι ειδικοί χώροι που θα μπορούν να νοσηλευτούν αυτοί οι άνθρωποι ή να απομονωθούν? Ή δεν χρειάζεται καν νοσοκομείο? Για κάποιους από αυτούς, όταν έχουν ήπια συμπτώματα, δεν θα χρειαστεί νοσηλεία. Όσο τα περιστατικά είναι λίγα, συστήνεται η απομόνωση σε χώρους αρνητικής πίεσης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διασποράς. Δηλαδή, αυτός είναι και ο λόγος που το συγκεκριμένο περιστατικό νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Άμα γίνουν πολλοί από τους κίνδυνους στα σπίτια τους ή στα ξενοδοχεία, όπως γίνεται με τον κορονοϊό. Υπάρχει, ακριβώς, θα υπάρχει άλλη διαχείριση, αλλά είναι οι λόγοι οι οποίοι προαναφέραμε. Από τον ΕΟΔΗ σκέφτεστε να προμηθευτείτε περισσότερα τώρα εμβόλια για την ευλογιά, που μάλλον το εμβόλιο αυτό φαίνεται ότι αντιμετωπίζει και την ευλογιά των πιθήκων? Αυτό είναι κάτι το οποίο είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας και ανάλογα με τις εξελίξεις θα γίνει και ανάλογο σχεδιασμός. Να το κάνει ποιος το εμβόλιο? Όλος ο πληθυσμός δεν μπορεί. Ποιος να το κάνει? Όχι, να έχετε δίκιο. Είναι μόνο για περιπτώσεις πρόληψης και προφύλαξης των ατόμων οι οποίοι έχουν υψηλό κίνδυνο. Τα άτομα τα οποία δηλαδή είναι σε επαφή με τα κρούσματα δεν αφορά το σύνολο του πληθυσμού. Και, και γίνεται και η χνηλάτιση τώρα, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το κρούσμα, το ύποπτο κρούσμα στην Κεφαλονιά, θα ψάξετε και τις επαφές?
Ναι, υπάρχει έτοιμο πρωτόκολλο εχμηλάτησης και ήδη έχει ξεκινήσει και αυτό θα ισχύσει και για όλα τα ύποπτα κρούσματα. Κύριε Παρασκευή, εσείς σαν ΕΟΔΗ είχατε στείλει στα νοσοκομεία όλης της χώρας πριν καν την εμφάνιση των ύποπτων κρούσματων τις εγκυκλίους και τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Είναι αυτά που βλέπουμε να εφαρμόζονται τώρα, έτσι, απομονώσεις, μεταφορές με ειδικές κάψουλες, ένα στυλ αντιμετώπισης σαν την πανδημία του κορονοϊού, καταλαβαίνω. Ναι, βέβαια, οι οδηγίες έχουν σταλεί. Είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΗ από την Παρασκευή και νομίζω ότι η ετοιμότητα της χώρας φάνηκε σε μια πραγματική άσκηση ενός περιστατικού χθες. Ότι αμέσως μετά που έγινε η διαπίστωση, την ίδια μέρα έγινε και η διακομιδή. Άρα δεν βλέπω να χρειάζεται τώρα και κανένας πανικός, ας πούμε. Έχετε δίκιο. Είναι μια αρρώστια που την ξέρουμε, δεν θανατώνει. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι. Είναι απλά αποκρουστική εικόνα. Να τρελαθούμε, ας πούμε, όπως το άλλο που πρώτη φορά το βλέπαμε. Και δεν ξέραμε, ας πούμε, τι θανατικό μπορεί να φέρει. Να. Έτσι δεν είναι? Έχετε δίκιο και θα συστήσουμε και εμείς ότι δεν χρειάζεται πανικός. Φυσικά δεν χρειάζεται να το... Δεν είναι κάτι το οποίο θα το αφήσουμε ή δεν θα ασχοληθούμε, αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Αμέσως, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Ευχαριστούμε, κύριε Παρασκευή. Πάρα πολύ.